Πολλά συγχαρητήρια, κύριε Αβραμίδη. Ευχαριστώ πολύ. Πώ νιώθετε, Χαρούμενο. Κλασική ερώτηση, <laughs> αλλά. Χαρούμενο, εντάξει. Ήταν μια σπουδαία διάκριση. Εντάξει. Η σπουδαιότερη. Ε, ναι, στο μάλλον στο, δημοσί, στο, επάγγελμα, μάλλον, στο δημοσιογραφικό χώρο. Σούμε, να είναι η... Το oh. περιμένατε όταν ξεκινούσατε να ασχολείστε με αυτό το επάγγελμα, ε, Όχι. Εντάξει, δεν. εντάξει, δε, δε, όχι, δεν, είχα δεν, δεν είχατε προσδοκίες. τέτοιες προσδοκίες. Δεν είχατε τέτοιες προσδοκίε. Να πιάσουμε λίγο το νήμα, να το ξετυλίξουμε από την αρχή. Ε, καταρχάς, έχει ένα νόημα να πούμε τα ονόματα των τριών Ελλήνων. Ναι. Εκτός από το δικό σας, είναι ο Γιάννης Μπεχράκης mm -hmm. και ο Άλκης Κωνσταντινίδης. Ναι, είναι, είναι το βραβείο. Ήταν μια ε, υποψηφιότητα που ήταν 17 φωτογραφίες από το πρακτορείο Reuters, σε σχέση με, την, με, το, με φωτογράφους του Reuters που καλύψαν την προσφυγική κρίση. Mm -hmm. Ε, από αυτού, ε, συνολικά οι τρει ήμασταν Έλληνε, είναι άλλοι πέντε ε, οι οποίοι είναι εκτό Ελλάδο. Η, η ελληνική συμμετοχή ήταν μεγαλύτερη, ήταν με 12 φωτογραφίε. Εγώ συμμετέχω με μία ε, mm. φωτογραφία από τι 17. Θα δούμε τι 17 αυτέ mm -hmm. φωτογραφίε. Όταν φτάσουμε στη δική σα, έχει σημασία να μα πείτε ποια είναι. Νομίζω είναι αυτή η οποία αποτυπώνει την βία. Πολύ έντονα, ναι. με όλα αυτά τα επεισόδια τα οποία συνέβησαν και συνεχίζουν να συμβαίνουν εκεί στην Ιδωμένη. Mm -hmm. ε, να γυρίσουμε λίγο το ρολόι του χρόνου πίσω και να θυμηθούμε μαζί α, την πρώτη μέρα που αποφασίσατε εσείς να πάτε στην Ιδωμένη και όλα τα συναισθήματα που προκλήθηκαν μέσα σας όταν φτάσατε εκεί. Ε, πρώτη φορά ήταν περίπου πριν 1,5 χρόνο ε, για ένα θέμα... Ε, μαζί με τον αγαπητό συνάδελφο τον Κώστο Κουκουμάκα, ε, δημοσιογράφο. Mm -hmm. ε, τάξει, το τοπίο ήταν πολύ διαφορετικό. Εκείνη, εκείνη, την περίοδο υπήρχαν ήδη πρόσφυγες οι οποίοι περνούσαν παράνομα ε, τα σύνορα, κρυμμένοι έτσι μέσα σε χωράφια, σε αλσίλια κλπ. Ε, δεν υπήρχε τίποτα άλλο. Ποια είναι η αίσθηση που έχετε όταν βρίσκεστε σε τέτοιε ιστορικέ στιγμέ να διαδραματίζονται, Νιώθετε αυτού του ανθρώπου να σα αντιλαμβάνονται σαν ένα σωσίβιο εκείνη τη στιγμή, Ναι, εντάξει, όταν συμβαίνουν έτσι, υπάρχουν έκρηθμες καταστάσεις. Το γεγονό mm -hmm. ότι υπάρχουν τα ΜΜΕ εκεί πέρα και καλύπτουν όλα αυτά τα γεγονότα, οι άνθρωποι το βρίσκουν σαν ένα βήμα. Σωμα, ότι σαν να σωμα, ένα βήμα, να, να, να αποδοθεί η ακουστεί... δικαιοσύνη. Να, να ακουστεί η φωνή του προ τα έξω. Να τώρα δικαιοσύνη. Να... να, η δικαιοσύνη, όπω εκείνη τη στιγμή νιώθουν ναι. την ανάγκη ναι. να αποδοθεί οι ίδιοι. Mm -hmm. Είναι σημαντικό λοιπόν αυτό. Προκύπτει σαν την ραχοκοκαλιά τη δική του προσωπική ιστορία η εκάστοτε φωτογραφία. Αυτέ όλε οι φωτογραφίε που βλέπουμε είναι δικέ σα. Ναι, ναι, είναι ναι, περιοχή τη ε, ο τρόπος με τον οποίο να απευθύνεστε εσείς, επικοινωνείτε με το παγκόσμιο κοινό, είναι κάτι το οποίο συναισθάνεστε την στιγμή που τραβάτε αυτές τις φωτογραφίες. Πώς αντιλαμβάνεστε τον εαυτό σας ως τον καλό άνθρωπο που προσπαθεί εκείνη τη στιγμή να βοηθήσει με έναν ιδιό, ιδιότυπο τρόπο να το θέσω έτσι. Ε... Το γεγονό ανάλογα με το μέσο το οποίο δουλεύει σαφώ αυτό, σου δίνει και άλλη όθηση. όταν ξέρει ότι δουλεύει για το πρακτορείο Reuters, το οποίο η εικόνα σου τη στιγμή τη, 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 λίγο μετά ας σούμε, mm -hmm. θα μπορεί να είναι δημοσιευμένη ε, στα μεγαλύτερα έντυπα σε όλο τον κόσμο. Εντάξει, αυτό σαφώ σου δίνει ένα κέντρο να προσπαθεί περισσότερο ε, και ανεβάζει το ανεβάζει ας πούμε, και το και τι απαιτήσει. Υπάρχουν πολύ μεγαλύτερε απαιτήσει. Ποια είναι τα συναισθήματα που συντελούνται εσωτερικά σε εσά εκείνη τη στιγμή, πέραν της ε, συνειδητοποίηση τη μεγάλη ευθύνη που μα περιγράφεται για ένα πρακτορείο όπω είναι το Reuters. Συναισθήματα Προσωπικά συναισθήματα τα οποία γεννιούνται αντικρίζοντα αυτέ τι εικόνε. Ε, αναλόγω σε αυτά τα οποία αντικρύει, α mm πούμε, -hmm. υπάρχουν mm -hmm. διάφορε. Mm -hmm. Υπάρχουν ανάμεικτα. Καταρχήν δεν είναι, κατ είναι πάντοτε ένα σκηνικό, δεν ήταν μά, μάλλον πάντοτε ένα σκηνικό ίδιο. Δηλαδή, mm -hmm. υπήρχαν περιπτώσει, περιόδου που ήταν πάρα πολύ ήσυχα και απλά ο κόσμο σύρεμα περνούσε. Υπήρχαν περίοδοι που κρύβονταν. Υπήρχαν περίοδοι που ε, η κατάσταση γινόταν πιο έκριθμη όταν κλείνανε τα σύνορα. Οπότε ξαφνικά αυτοί οι άνθρωποι βρίσκονταν εγκλωβισμένοι. Ε, ανα, αναλόγως με τις συνθήκες, ε, είναι και διαφορετικά τα συναισθήματα. Δηλαδή. Υπάρχει κάτι που σας θύμωσε σε όλο αυτό το οποίο νικρίσατε. Που με θύμωσε... Εντάξει, όταν βλέπεις ανθρώπους οι οποίοι είναι κατατρεγμένοι... Να, να συνεχίζουν να βρίσκονται... είναι σε μια προσπάθεια να βρουν μια λύση, μια διέξοδο στη ζωή τους. Να συνεχίζουν να είναι, ας πούμε, να να έχουν, είναι εγκλωβισμένοι και να έχουν όλα αυτά τα προβλήματα, εντάξει, αυτό το πράγμα είναι στενάχωρο, σημείς, σίγουρα. Ήρθε η στιγμή που θέλατε να αφήσετε στην άκρη τον φωτογραφικό φακό και να βοηθήσετε και ο ίδιο. Εντάξει, αυτό είναι κάτι <laughs> το οποίο συμβαίνει σε όλου του συναδέλφου. Δηλαδή, όταν mm. βρίσκει ένα πεδίο και αισθανθεί ότι εκείνη τη στιγμή είναι σημαντικότερο σούμε, το να δώσει ένα χέρι βοήθεια από το να καθίσει να φωτογραφίσει, θα το κάνει. Εντάξει. Δεν είναι μόνο σε μένα. Δηλαδή είναι... Εντάξει, είναι... Αυτό μπορεί να εκφραστεί σε... Εντάξει, δεν... όχι μόνο σε ερωτικέ στιγμέ, αλλά και σε μικρό καταστάσει. Δεν... Δηλαδή, ακόμα και όταν δώσει ένα χαρακτήρα στο κεφάλι ενό παιδιού, κάποια στιγμή και αυτό είναι μια βοήθεια πούμε, ψυχολογική ή οτιδήποτε. Εντάξει, σε άλλε περιπτώσει, σαφώ μπορεί να λειτουργήσει πούμε, και πιο... ε, να βοηθήσει πούμε, σε πιο δύσκολε καταστάσει. Ε, πόσο επηρεάσε την ψυχολογία σας η ενασχόλησή σας με αυτή τη δουλειά και αν νιώθετε ότι σας έκανε έναν καλύτερο και δυνατότερο άνθρωπο. Εντάξει, όταν ε, όταν, όταν ε, βρίσκεσαι σε κάποιους χώρους, όταν γνωρίζεις κάποιες καταστάσεις, σίγουρα αυτό το είναι αποκομίες <κομίως> κάποιε εμπειρίες, οι οποίες σαφώς, όσο, με κάποιο τρόπο, εντάξει, κάτι σου δίνουν, όσο, στην προσωπικότητά σου. Εάν στέλνατε εσεί ένα μήνυμα για όλο αυτό το οποίο ζήσατε και απαθανατήσατε με το φωτογραφικό σα φακό για το ότι συμβαίνει στην Ιδωμένη, ποιο θα ήταν αυτό. Εντάξει, μήνυμα είναι οι φωτογραφίε. Τώρα, μήνυμα λεκτικά να σου πω ότι. Ε, ε... Εντάξει, εμείς μέσα από τις εικόνες αυτό που προσπαθούμε να κάνουμε είναι να πληροφορήσουμε, εντάξει, και η δικιά μας η θέση εκεί πέρα είναι ακριβώς ας πούμε, να μεταδώσουμε την πληροφορία του τι συμβαίνει ε, στην ειδωμένη, αλλά και οπουδήποτε εκκληθούμε να δουλέψουμε. Ε, διάβασα κάπου τον Γιάννη Μπεχράκη να λέει mm -hmm. ότι πολλές φορές γράφονται δημοσιογραφικά κείμενα τα οποία δεν μπορούν να περιγράψουν με λέξεις όλο αυτό το οποίο ε, συμβαίνει εκεί και μάλλον θα τα χαρακτήριζε και κακά ορισμένα από αυτά είναι οι φωτογραφίες αυτές οι οποίες έρχονται να αποκαλύψουν την πραγματική αλήθεια. Διαφωνείς. Κάθε... Όχι, εντάξει, δεν είναι... σίγουρα υπάρχουν άσχη, κακά, κα, δημοσιογραφικά κείμενα πολλές φορές, όπως υπάρχουν και πολύ καλά. Ε... Κάθε μέσο και καθένας από το... Ε... από το μέσο από το, το, που υπηρετεί, προσπαθεί με τον καλύτερο δυνατό τρόπο να αποδώσει να περάσει ένα μήνυμα, να περάσει μια πληροφορία κλπ. Το θέμα είναι ο καθένα το πώ κάνει καλά τη δουλειά του. Πριν πόσα χρόνια αποφάσισε να γίνει φωτογράφο, και αποτιμώντα όλη αυτή τη διαδρομή που έχει κάνει μέχρι σήμερα, τι πρόσημο θεύασε. Ε, πότε ξεκίνησα με τη φωτογραφία, ε, πότε ήταν, ήταν κοντά στο 90 περίπου mm. που ξεκίνησα. Αρχικά, αρχικά αριστεχνικά, μετά σπουδές σε κάποιες σχολές κλπ. Ε, μετά ακολούθησε φανταρικό ε, από το 97 και μετά επαγγελματικά στην Θεσσαλονίκη πάντα. Σε μια πολύ δύσκολη εποχή με μεγάλο ανταγωνισμό αν μιλάμε για το 1997, όπου υπήρχε πλήθος έτσι, ανθρώπων που επέλεγαν αυτό το επάγγελμα και δεν ήταν εύκολο να ξεχωρίσει κανείς. Mm. Ε, κάνοντας λοιπόν αυτή τη διαδρομή και φτάνοντας στο σήμερα, πόσες φορές σκέφτηκες να αλλάξεις επάγγελμα. <laughs> Εντάξει, δυσκολίες πάντα υπήρχαν. Εντάξει, mm. ε, με την... Ε... <coughs> Εγώ πάντα με τη φωτογραφία ασχολούμουν. Από αυτό ήθελα να ασχοληθώ, με αυτό ασχολούμαι. Ας σούμε, τάξη, δεν, ε... Αλλά ναι, εντάξει, σε μια ζωή και στιγμή, α πούμε, πούμε, να τα παρατήσω να κάνω κάτι άλλο. <laughs> ναι, σίγουρα. Να, Μέχρι στιγμή δεν χρειάστηκε. Ήρθε η στιγμή να εξαργυρώσεις τώρα όλη αυτή την προσπάθεια. Πώ εξαργυρώνεται άραγε ένα βραβείο Πούλτζερ, Δεν ξέρω. Σου δίνει <laughs> μια ασφάλεια, θέλω να πω. Μια καταξίωση στο βιογραφικό Εντάξει, σου. Εντάξει, οποία... είναι μια καταξίωση. Σαφώ σου δίνει μια καταξίωση, σου δίνει μια αναγνωρισιμότητα. Σε γεμίζει λοιπόν, όμω και με ευθύνη, λογικά. Ναι, ναι, πάντα. Για το από εδώ ναι. και πέρα. Ε, το εβέβαια. οποίο ποιο θα είναι. Εντάξει, αυτό που έκανα δεν θα είναι τίποτα άλλο. Δηλαδή, να συνεχίζω ας πούμε, να δουλεύω με τον τρόπο που δούλευα. Αυτό δεν είναι Ποια όμως... φωτογραφία έχει ζηλέψει και ποια θα ήθελε εσύ να τραβήξει. Από συναδέλφου. Ε, ναι. ναι. Ε, ε, έχουν βγει πολλές καλές φωτογραφίες στο προσφυγικό. Τώρα δεν μπορώ να πω ότι... Εντάξει και, και στι εικόνες ας σούμε, των ε, συνυποψήφιων ε, στο βραβείο Rotterdam έχει Αυτή είναι η δική σου εικόνα που είδαμε προηγουμένως α, η οποία α, βραβεύτηκε. Δεν δε Νομίζω ότι ήταν η προηγούμενη. Ναι, ναι, Αν δεν κάνω λάθος, συγγνώμη. Ε, ναι. Εντάξει, ας πούμε και οι εικόνες του Γιάννη του ας σούμε, η τυφλή η οποία ταινίζει το πέλαγος μόλις, ενώ, μόλις έχει περάσει το, τη θάλασσα. Εντάξει, είναι μια πάρα πολύ όμορφη και συγκινητική εικόνα. Mm -hmm. ε, και το Άλκη με τη, το παιδάκι, ο βαροτέρας με το παιδάκι, όσο σήμερα πολύ το ωραία φιλάει. εικόνα. Mm -hmm. Ναι. Mm -hmm. Αλλά θέλω να πω ότι είναι και πέρα από του δικού μου φωτογράφου του Reuters και στα υπόλοιπα πρακτορία και διάφοροι φωτογράφοι έχουν βγάλει πολύ ωραίε εικόνε που σαφώ α πούμε εντάξει, τι ζηλεύει. Εξάλλου κάθε φωτογράφο έχει μια δικιά του ματιά mm -hmm. και όταν βλέπει μια άλλη ματιά, ας πούμε, πάνω σε, ένα, σε παρόμοια γεγονότα, το πώ το αντιμετώπισε, πώ το είδε, αυτό το πράγμα είναι πάντοτε κάτι ενδιαφέρον το οποίο εντάξει, το αγαπά, το, το ζηλεύει ή οτιδήποτε. Πόση mm -hmm. ώρα ε, χρειάζεται για να τραβήξει μια καλή φωτογραφία, Δεν έχει αυτό, δεν υπάρχει. Έτσι ξαφνικά συμβαίνει. Ανάλογα, δεν είναι. Όσο δεν φέρνει ο χρόνο, τα φέρνει η στιγμή. Μπορεί να θέλει χρόνο, μπορεί να θέλει και στιγμή. Mm -hmm. Δεν είναι τέτοιο. Ναι. Εντάξει. Εντάξει. Το νιουζ έχει να κάνει με το γεγονό πάρα πολύ. Αφενό έχει να κάνει με τη ματιά και με το πώ ήδη ερευνά τα πράγματα. Από την άλλη έχει να κάνει και με το γεγονό. Όταν υπάρχει σαφώ ένα γεγονό το γεγονό είναι εκείνη τη στιγμή. Εντάξει, εκείνη τη στιγμή είσαι εκεί δεν είσαι, αυτό δεν είναι. Από εκεί και πέρα, ε, επειδή δεν συμβαίνουν πάντα γεγονότα τα οποία είναι σε μια κατάσταση ε, έκρηξης, ε, εντάξει, θέλει παρατήρηση, θέλει συνέστημα, θέλει, θέλει πούμε, εντάξει. Θέλει να είσαι ο Αλέξανδρος Αβραμίδης. <laughs> ναι, ε, να ο καθένας θέλει μια να είναι αυτό που φωτογραφία. είναι. Αυτό είναι αλήθεια. Ποια είναι η φωτογραφία που ονειρεύεσαι να τραβήξει, δεν μου απάντησε. Και με αυτό να κλείσουμε αυτή τη σύντομη κουβέντα που είχαμε. Ε, Πονειρεύομαι να τραβήξω. Ε... Που θα ήθελε να ταξιδέψει να πα. Δεν, ναι, ναι, δεν ξέρω πραγματικά. <laughs> να, να πούμε κάτι ακόμα, ήθελα ε, Ελένη να πω. Είναι η μοίρα ότι... να ναι. σε προκαλέσει, έχω την εντύπωση. Ε, ναι, ακριβώ. Ναι. <laughs> δηλαδή, εντάξει, και το <laughs> προσωπικό δεν περιμέναμε να πάμε. Ήρθε στα πόδια μα και το καλέψαμε. Θα ήθελα να ευχαριστήσει, νιώθω κάποιος. Ναι, θα, ε, όχι, θα ήθελα mm. να, ευχαριστήσω ευχαριστήσουμε και του υπάλληλους συναδέλφου στο πρακτορείο που δουλεύουμε μαζί. Mm -hmm. τον, ε, για τον Παχράκη και τον Άλκη, τον Κωνσταντινίδη. Και να πω επίση ότι και ο Άλκης είναι Θεσσαλονικό. Δηλαδή είναι γέννημα θρέμα τη Θεσσαλονίκη. Ε, και απλά λόγω δουλειά βρέθηκε να είναι στην Αθήνα. Ευχαρίστησε, βλέπω εδώ δημόσιο και το Στόγιαν ενώ. Είναι βούλγαρο ναι, ναι, ναι. ναι, είναι, ναι, είναι βούλγαρο συνάδελφο στο πρακτόριο και φίλο. Μάλιστα. Ναι, αυτό. Ωραία. Mm -hmm. Θέλω να σε ευχαριστήσω θερμά. Ευχαριστώ πολύ και εγώ. Αυτό... Πολλά συγχαρητήρια. Να ναι, είστε καλά. Και και ένα δεύτερο, γιατί όχι. Ε, εντάξει. <laughs> ε, εντάξει. Ταπεινός, πολύ. Να είστε καλά.